Τι κι αν το βλαστάρι σας στα μάτια σας είναι μια πριγκίπισσα ή ένα βασιλόπουλο. Στο εξής θα απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά να το αποκαλείτε και να το αντιμετωπίζετε έτσι. Και αν αναρωτιέστε ποιος το λέει αυτό, η απάντηση έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Νίκος Φίλης. Όπως και να το αποκαλώ, από εδώ και πέρα θα πρέπει βασικά να χτυπιέμαι και να το αποκαλώ σκλάβε μου, δούλε μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα πια. Τι άλλο θα μπορούσα να του πούμε. Δηλαδή είμαστε για γέλια τελείως όμως. Πάντα υπάρχει ο κανονισμός της τάξης που συζητάμε όλα αυτά τα οποία έρχεται σήμερα να επισημοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας. Το συμβόλαιο τιμής λοιπόν που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας βάζει τέλος στις πριγκίπισσες και τα βασιλόπουλα στις σχολικές αυλές, προκειμένου τα παιδιά να μάθουν ότι όλα είναι ίσα στο σχολείο από όπου και αν κατάγονται, ώστε να περιοριστούν και τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε τα σχολεία, με ποιον τρόπο θα λειτουργήσουμε τα σχολεία, μιλάμε για συμβόλαιο. Τιμής. Ό,τι λόγους τιμής να υπογραφούν, ό,τι μνημόνια και οτιδήποτε, αν οι ίδιοι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών δεν το ενστερνιστούν αυτό και αν δεν σέβονται τους μαθητές του, όλα αυτά είναι λογικό θα πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Εμείς όλοι οι δάσκαλοι παλεύουμε από την πρώτη μέρα που θα μπει το παιδί στην πρώτη δημοτικού, μέχρι που θα αποφυτίσει από το δημοτικό, με νουθεσίες, με συμβουλές, με παραδείγματα, προσπαθούμε και τα καταφέρουμε στο μεγαλύτερο βαθμό να αποφύγουμε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές και να ενισχύσουμε την ισότητα ανάμεσα στους μαθητές. Και μπορεί μέχρι στιγμής όλοι να σχολιάζουν την αστεία πλευρά του θέματος, οι δάσκαλοι όμως έγιναν έξω φρενών. Με αυτού του είδους τη γελιότητα λένε, το Υπουργείο επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από το καυτό θέμα των προσλήψεων εκπαιδευτικών. Και αυτή τη στιγμή, με τα νέα μέτρα και με την υπουργική απόφαση για το ενιαίου τύπου ολοήμερο σχολείο, αποκλείονται μαθητές από το ολοήμερο πρόγραμμα. Με τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε τουλάχιστον λιγότερους 6.000 αναπληρωτές. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στο νομό μας 21 νηπιαγωγεία κινδυνεύουν να κλείσουν. Δεν είναι αυτή τη στιγμή το βασικό μας οι παρελάσεις στα συμβόλαια τιμής. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι εμπεγμός στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς, προπαντός στους γονείς αυτό το πράγμα. Το συμβόλαιο τιμής πάντως θα υπογράφεται από τους γονείς των μαθητών μέχρι την τρίτη δημοτικού, ενώ αργότερα οι ίδιοι μαθητές θα βάζουν την υπογραφή τους σε αυτό τον ιδιαίτερα πρωτότυπο όρκο.